δεν είναι φανερό ότι ψάχνουν να βρούνε εξυλαστήρια θύματα, να ρίξουν την ευθύνη για την αποτυχίες διαχείρισης της πανδημίας. Και κάποια από τα εξυλαστήρια θύματα είναι και η υγειονομική. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι σε σχέση με τον τρόπο που μας φέρθηκαν, είναι υπόλογοι στην κοινωνία. Δηλαδή, στην αρχή μας έλεγαν ήρωες και μας χειροκροτούσαν, και μετά κανένα από τα αιτήματα τα οποία είχαμε ζητήσει δεν το ικανοποίησαν. Οπότε θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αφαιρθούν στα μάτια της κοινωνίας για την άσχημη μεταχείριση που έχουν επιφυλάξει προς τους υγειονομικούς. Και αυτός είναι ο κύριος λόγος που αυτή τη στιγμή γίνεται αυτή η επικοινωνιακή εκστρατεία ενάντια στους υγειονομικούς με όλο αυτό το θέμα του εμβολιασμού. Έτσι, εάν αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι είναι αδιανόητο μία νοσηλεύτρια που δεν είναι εμβολιασμένη να προσέχει έναν ανοσοκατασταλμένο καρκινοπαθή, θα περιμέναμε το ίδιο να λέει ότι είναι αδιανόητο στις ΜΕΘ να υπάρχει αναλογία ένας νοσηλευτής με τρεις ασθενείς, κάτι που έχει κοστίσει στη χώρα μας χιλιάδες νεκρούς όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όταν λοιπόν αυτοί πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να στελεχώσουν τα νοσοκομεία, δεν είναι τίποτα αδιανόητο. Όταν είναι να ρίξουν τις ευθύνες σε άλλους, τότε είναι αδιανόητο το ένα, αδιανόητο το άλλο και αδιανόητο το παράλληλο. Και να ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης ότι η νοσηλεύτρια εμβολιασμένη, ανεμβολίαστη, που προσέχει και φροντίζει ανοσοκατασταλμένους καρκινοπαθείς, τους σκέφτεται και τους συμπονεί 1 εκατομμύριο περισσότερο φορές από τον ίδιο. Και κάνει τα δύνατα δυνατά για να μην εγκολλήσουν. Δίνει τον εαυτό της. Γιατί εμείς νοιαζόμαστε για τους ασθενείς. Είμαστε αυτοί που είμαστε κάθε μέρα με τους ασθενείς. Και όχι όπως ο κύριος Μητσοτάκης που κάθεται από το γραφείο του και κάνει επικοινωνιακή στρατηγική για το πώς με τις δημοσκοπήσεις το ένα το άλλο και βάζει. Αυτή τη στιγμή αυτό που πάει να κάνει είναι να διαλύσει τα μικρά νοσοκομεία. Γιατί εμάς 5 γιατροί να μην εμβολιαστούν στον Άγιο Νικόλαο, θα καταρρεύσει το νοσοκομείο. Γιατί θα απομακρυνθούν από την εργασία τους και κρίσιμες κλινικές όπως η ΜΕΡΘ, το ανεσιολογικό, η καρδιολογική που ήδη έχουν πρόβλημα, θα διαλυθούν τελείως. Δηλαδή δεν έχουμε που δεν έχουμε γιατρούς. Εάν οι 5 γιατροί να βρεθούν στο νοσοκομείο από τους 70 που έχουμε να μην εμβολιαστούν και να μπουν σε αργία, θα κλείσω στο νοσοκομείο. Άρα τα, αυτά. Άρα και τα λένε, εκ του πονηρού. Από πού τους βρούνε? Μάλιστα. Από πού βγάζουν τις προκηρύξεις και οι προκηρύξεις βγαίνουν άγονες. Πώς θα καλύψουν αυτά τα κενά? Καταλαβαίνουν τι ζημιά πάνε να κάνουν στους ασθενείς και στη λειτουργία των νοσοκομείων? Είναι απερίσκεπτες ενέργειες, επικίνδυνες για το κοινωνικό σύνολο. Το είπατε πριν από λίγο, ότι το αναφέρετε ούτως ή άλλως και στην ανακοίνωση. Λέτε ότι είναι και της από ευήνεα θέση τα στρεβλά στοιχεία εκ του πονηρού και λέτε στο τέλος και το έρχεται και το κουμπώνετε ότι διαλύει τα μικρά νοσοκομεία. Άρα εκ του πονηρού θέλετε να πείτε ότι είναι όλη αυτή η κίνηση για το νέο χάρτη υγείας που προωθείτε. Και το είπατε, κύριε Μανουσάκη. Να οικονομήσουν ιδιωτικές κλινικές. Αυτός είναι ο στόχος τους. Μην νομίζει ο κόσμος ότι αυτοί ενδιαφέρονται για την υγεία του κόσμου. Τόσα χρόνια δεν ενδιαφερόταν. Και αφήνε, εγώ έχω χάσει δύο δικούς μου ανθρώπους έχω χάσει από ενδονοσοκομιακή λίμωξη συντατικές. Και όλος ο κόσμος έχει χάσει τέτοιους ανθρώπους. Που αν είχαν στελεχώσει συντατικές όλα τα χρόνια καλύτερα και δεν ήταν οι αναλογίες ούτε Τουρκίας ούτε Ουγκάντας αναλογίες νοσηλευτών ασθενών, έτσι, θα είχαν σωθεί χιλιάδες άνθρωποι. Και τώρα ξαφνικά. Να σας πω, κύριε Μανουσάκη, μέσα στην ανακοίνωση αναφέρεται και κάτι άλλο. Με πειθό θα εμβολιαστούν όλοι οι υγειονομικοί. Αναρωτιέμαι, γιατί εσείς οι υγειονομικοί χρειάζεστε πειθό για να εμβολιαστείτε? Κοιτάξτε να δείτε, γιατί οι επιστήμονες είναι επιστήμονες και ξέρουν πολλές φορές και το Α και το Β και το Γ της επιστήμης. Έτσι, δεν είναι τυχαίο που υπάρχει μια μεγάλη. Δεν σας έχουν πείσει, θέλετε να πείτε? Ναι, εννοώ ότι με συζήτηση, με διάλογο και με μια προσπάθεια να μπουν όλα τα πράγματα στη θέση τους, μπορεί να βρεθούν λύσεις. Αλλά μην νομίζετε ότι οι γιατροί που δεν θέλουν μα να βρεθούν. Μα 15 είναι, επειδή 15. Το λέει ο Άγιος Παΐσιος, το λένε γιατί έχουν διαβάσει μελέτες, έχουν διαβάσει θέματα και έχουν καταλήξει αυτή την άποψη. 15, 17, 18 μήνες μετά, αν εσείς δεν έχετε πειστεί και λέτε με πειθό θα εμβολιαστούν όλοι οι υγειονομικοί, υπάρχει ένα θέμα. Εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή στο δικό μας το νοσοκομείο δεν έχει υπάρξει επί 1,5 χρόνο, έχουμε νοσηλεύσει πάρα πολλά περιστατικά κορονοϊού, δεν έχει υπάρξει ούτε ένα περιστατικό που να υπήρξε διασπορά σε ασθενείς από νοσηλευτές ή από γιατρούς. Δημιουργούν θέμα εκεί που δεν υπάρχει. Αντί πραγματικά να δουν τι φταίει και τι πολιτική ακολουθούν που έχει φέρει τη χώρα πραγματικά να μην μπορεί να διαχειριστεί
την ιστορία της πανδημίας με ένα ορθό και λογικό τρόπο, πάνε να στοχοποιήσουν ομάδες εργαζομένων. Και κοιτάξτε να δείτε, σήμερα είμαστε οι υγειονομικοί. Αύριο θα είναι οι ταμείες στο σούπερ μάρκετ, θα είναι οι οδηγοί των λεωφορείων, ο Α, Β, Γ. Πάνε σε μια λογική κοινωνικού apartheid. Μεμονωμένου για να επιβάλλουν ουσιαστικά ένα καθολικό. Μισό λεπτό, κύριε Μανουσάκη, έχετε το λόγο και σέβομαι το λόγο σας. Αλλά εμένα με προβληματίζει αυτό που λέτε, με πειθό να εμβολιαστούν όλοι οι υγειονομικοί. Εσείς που οι υγειονομικοί ούτως ή άλλως έχετε πληρώσει βαρύ το τίμημα, εσείς που έχετε χάσει συναδέλφους σας, εσείς πραγματικά που είσαστε στην πρώτη γραμμή και ξέρετε τι σημαίνει κορονοϊός. Ακόμα και οι ενημερωτικές ημερίδες, αν δεν υπάρχουν, από τη στιγμή. Μισό λεπτό, κύριε Μανουσάκη. Δεν το ολοκλήρωσα. Δεν το ολοκλήρωσα ως ερώτημα. Γιατί όμως να χρειάζεστε πειθό, και είναι το τελευταίο που ρωτώ, όταν είσαστε εσείς στην πρώτη γραμμή που νοσηλεύετε εμένα, που μπαίνω μέσα στην κλινική COVID, που μπαίνω μέσα στην εντατική και δεν έχετε πειστεί και ξέρετε ποιες είναι οι συνέπειες? Γιατί σας ξαναλέω, υπάρχουν απόψεις οι οποίες είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες σε κάποιους, έτσι, από κάποιους, οι οποίες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να περιμένουν αργότερα, υπάρχουν ατομικά προβλήματα υγείας, χρειάζεται κατά περίπτωση μια συζήτηση με εξειδικευμένους γιατρούς, με ανθρώπους που ξέρουν και μπορούν να δώσουν απαντήσεις, για να πιστεί ο κάθε συνάδελφος να εμβολιαστεί. Και να σας πω, αυτή τη στιγμή έχει εμβολιαστεί πάνω από το 80% των υγειονομικών έχουν εμβολιαστεί. Ενδονοσοκομιακή διασπορά υπάρχει από ελάχιστη έως καθόλου. Τι τους έπιασε τώρα με τους υγειονομικούς και θέλουν τώρα να κάνουν το υποχρεωτικό εμβολιασμό? Εάν περιμένανε ένα διάστημα μέχρι τα Χριστούγεννα, θα έχουν εμβολιαστεί σχεδόν όλοι. Θα έχουν μείνει μόνο όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας να μην εμβολιαστούν.